Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και έχουμε μαζί μας κυριολεκτικό το Σοκράτη. Το σύγχρονο Σοκράτη. Ο Σοκράτης τώρα. Βραβευμένος Μέμι, αγαπημένος ηθοποιός, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει από το διάλειμμα και συνομιλούμε μαζί του και έχουμε τόσες απορίες, τις οποίες απευθύνουμε. Αλλά τώρα νομίζω χρειάζεται να διευρύνουμε την παρέα μας, κύριε Σιμονίδη. Ο ηθοποιός Γιάννης Σιμονίδης, λοιπόν, κοντά μας ως σύγχρονο Σοκράτη, ένα έργο εμβληματικό, Σοκράτη τώρα. Το οποίο έργο παίζεται από το 2004. 2004 και αύριο, γιατί μου αρέσει να τις μετράω, είμαστε πολύ περήφανοι ότι έχει πάει σε 20 χώρες τώρα και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει πάει επίσης Αρμενία, Γεωργία, οπότε θα είναι 22 χώρες. 450, αύριο θα είναι 456 παραστάσεις. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο λέτε και απίστευτο το γεγονός ότι τις μετράτε. Και είναι ένα ασύλληπτο νούμερο παραστάσεων. Και η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μου καταρχήν είναι, και νομίζω και άλλων ανθρώπων, δεν κουράζεστε το ίδιο έργο ξανά και ξανά ή ανακαλύπτετε άλλες πτυχές του με το να ενσαρκώνετε αυτό το ρόλο? Γιατί για σας πρέπει να είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Κοιτάξτε, είναι, λέγεται Σοκράτης τώρα, αλλά είναι η απολογία. Μέχρι το 2012 τη λέγαμε η απολογία του Σοκράτη. Έπεσε η κρίση. Και ήμασταν στην Αθήνα σε ένα καφέ εκεί με τους συναδέλφους μου και κοιτάζαμε πώς να ανταποκριθούμε σε πρόσκληση από την Κίνα. Η οποία από τη μια μεριά μας ήθελε, από την άλλη μεριά ήθελε να δει αν το κείμενο ήταν αντιδραστικό, πώς το λέμε. Ερετικό, ναι. Και το οποίο ήταν μεγάλη ηρωνία, δηλαδή ο Πλάτωνας τώρα, ναι. τι κίνδυνο μπορεί να προσφέρει. Και τα συζητούσαμε. Και έπεσε η κρίση και συζητούσαμε με τα παιδιά και λέμε να πάμε. Η Ελλάδα μας χρειάζεται τώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται το Σοκράτη της τώρα. Και το έγραφα αυτό σε μια έτσι, πετσετούλα εκεί πέρα. Και το είδε μια συνάδελφος και λέει... Αυτός είναι ο τίτλος τελικά. Αυτός είναι ο τίτλος. Και από το 2012 τρέχει και από τότε οι παραστάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Και το λέμε επίσης Σοκράτη τώρα και όχι μόνο για απολογία, γιατί κάθε φορά από την πρώτη παράσταση υπάρχει συζήτηση. Συζήτηση με το κοινό. Με το κοινό. Η οποία μπορεί να κρατήσει μισή ωρίτσα, 45 λεπτά, μπορεί να πάει και 7 ώρες. Αυτό γίνεται μετά την παράσταση. Μετά την παράσταση. Αυτό σας τροφοδοτεί και δεν βαριέστε αυτό το ρόλο, ναι. Τόσα χρόνια όχι μετά. Μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά μπορώ να σας πω ότι κάθε ακροατήριο είναι και μια σχολή. Γιατί αυτό δεν είναι ένα θεατρικό έργο, είναι η απολογία. Είναι ένα από τα πιο βασικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δηλαδή μέσα σε μερικές σελίδες έχει τις πιο βασικές αρχές που έχει κάθε φιλοσοφικό σύστημα και κάθε θρησκευτικό σύστημα. Έχω την αίσθηση όμως η μεγάλη πλειοψηφία των νεοελλήνων το αγνοεί παντελώς, δεν το έχει διαβάσει, δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Και είναι κρίμα, μεγάλο γιατί έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα, έχει όλη την τρέλα, τη γλύκα, την τσαχπινιά, την ηρωνία, το σαρκασμό, το κέφι. Του Σοκράτη. Αυτό γιατί... σίγουρα δεν το περιμένει κάποιος ακούγοντάς το. Αλλά για πέστε μου γιατί όταν ξέρουμε ότι ο Σοκράτης ονόμαζε τον εαυτό του αλογόμηγα στα οπίσθια των συμπολιτών του. Ναι. Κάτσε μια στιγμή. Αν ένας άνθρωπος χαρακτηρίζει τον εαυτό του έτσι και δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του εγώ είμαι καθηγητής φιλοσοφίας και διδάσκω φιλοσοφία. Όχι. Ήταν εξυπόλυτος, μύριζε ο κακομύριζε, ξεχνούσε να πληθεί, πήγαινε στην αγορά. Έπιανε τον καθένα από το σβέρκο και του λέει κάτσε κάτω, έχουμε να μιλήσουμε. Τώρα εξηγήστε μου, ένας απλός άνθρωπος, είτε είναι σκλάβος, είτε είναι μπακάλης, είτε είναι μανάβης, είτε παιδί, θα καθίσει να κάνει φιλοσοφική συζήτηση, αν ο άλλος δεν τον πιάσει με το καλό, με τη γλύκα, με το αστείο, με κάποιο τρόπο. Σίγουρα όχι. Αλλά εγώ μιλάω τον όμως χαρακτήριζε τον εαυτό του γιατί τους τσίγκλιζε. Ο ίδιος. Λέει μέσα στην απολογία. Τους τσίγκλιζε. Έτσι με έβαλε, λέει ο Θεός, να είμαι στο πλευρό σας και να σας τσιμπάω όλη την ημέρα. Να σας τσιμπάω. Για να τους κάνει καλύτερους. Για να σκέφτεστε. Εγώ αναρωτιέμαι στο κομμάτι της συζήτησης με το κοινό που κάθε φορά ακολουθεί μετά από μια δική σας παράσταση. Εσείς σαν Σοκράτης σύγχρονος και σαν άνθρωπος εφαρμόζετε τη μεύτικη μέθοδο του Σοκράτη? Κοιτάξτε. Όταν σας κάνουν μια ερώτηση, απαντάτε με ερώτηση για να τους το εκμεύσετε? Σωστή. Το εφαρμόζετε? Και έχει πλάκα αυτό γιατί με ρωτάνε πολλές φορές ρητορικά. Γιατί ξέρουν την απάντηση ή θέλουν να απαντήσω με ένα διάφορο. Και λέω,
Σοκρατικά λοιπόν, εσύ τι νομίζεις? Και εκεί αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί βάζεις τον άλλον σε μια θέση να μοιραστεί με όλους τι σκέφτεται, ή ότι δεν σκέφτεται, ή ότι δεν το έχει σκεφτεί, ή ότι δεν θέλει να απαντήσει εκείνος, περιμένει άλλον. Και η γλύκα της απολογίας, η γλύκα του Σοκράτη γενικά, αν και δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο Σοκράτης, γιατί ο Πλάτωνας έχει γράψει τον Σοκράτη, αλλά ο Σοκράτης δεν έχει γράψει τίποτα. Ναι, ο Πλάτωνας ως μαθητής του έγραψε την απολογία. Και πάλι ο Σοκράτης λέει ότι εγώ δεν είναι, κανένας δεν είναι μαθητής μου. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος κανενός. Εγώ απλά και ένα μιλάω, ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Εγώ απλά μιλάω και αν θες να με ακούσεις, με ακούς. Πέρα όμως από τη γλύκα του Σοκράτη, τη γλύκα άλλων στιβαρών, ίσως αρχαίων κειμένων, δεν τη ζηλέψατε ποτέ? Δεν ονειρευτήκατε στο πέρασμα όλο αυτό το χρόνο καλά με τον Σοκράτη? Πήγε αυτή η παράσταση παντού? Τους πάντους κάνουμε. Θέλω να κάνω και ένα ειδίποδα, θέλω να κάνω... Τα έχω κάνει όλα αυτά. Τα κάνατε πότε? Δεν είμαι και νέος. Από η επαγγελματική μου καριέρα, βασικά στη Νέα Υόρκη ως επιτοπλίστων, άρχισα από τη δραματική σχολή του Πανεπιστημίου του Yale και στη Νέα Υόρκη για πάρα πολλά χρόνια. Ένα λεπτό τώρα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσατε λοιπόν την καριέρα σας ως ηθοποιός σε ένα εμβληματικό πανεπιστήμιο στην Αμερική. Ναι. Εκεί που βρεθήκατε. Και σαν σκηνοθέτης. Πήγα να σπουδάσω. Πήγα να σπουδάσω διπλωματία και το ένα και το άλλο, αλλά. Τελικά. Σας κέρδισαν οι τέχνες. Όντας τυχερός να έχω την Κατίνα Παξινού για ένα εξάμηνο που ήρθε στο σχολείο μας και μας δίδαξε ειδίποδα. Την εποχή του πολέμου που έφυγε το για την Αμερική. Το 60, όχι, εδώ στην Αθήνα, στο κολέγιο. Ήρθε και μας δίδαξε για ένα εξάμηνο ολόκληρο ειδίποδα. Και αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Αυτή ήταν η αλογόμηγα που σας τσίμπησε και σας άλλαξε τα σχέδια. Και μου έβαλε πραγματικά και μου φέρθηκε με τόσο όμορφο τρόπο, γιατί εγώ ήμουν το φτωχαδάκι του. Το κολέγιο είχε τότε τους πιο πλούσιους και τους πιο φτωχούς. Γιατί έχει και ακόμα έχει ένα ωραίο πρόγραμμα υποτροφιών. Υποτροφιών. Εσείς με υποτροφία φτωχαδάκι πήγατε από ποια γειτονιά της Αθήνα? Την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, στην καταγωγή. Ναι, και ήρθαμε εδώ όταν ήμουν μικρός και ήμουν Χαλάνδρη, Πατήσια κλπ. Λοιπόν, η Παξινού, η καλή μας, το μυρίστηκε αυτό, γιατί όλοι οι άλλοι πέραν ερχόντουσαν, γιατί μετά τα μαθήματα έγιναν οι πρόβες. Και όλοι ερχόντουσαν από τα αυτοκίνητα να τους πάρουν. Και εγώ έπρεπε να κατέβω το λόφο, να πάρω το λεωφορείο, να πάω 2 ώρες αργότερα στο σπίτι. Και άρχισε και με έπαιρνε με το αυτοκίνητό της και με πήγαινε εκείνη. Καθόμασταν πίσω και μου έδινε σοκολατάκια, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου. Αυτό το και κάνε... μιλούσαμε για το Θεό. Το έκανε πάντα. Έφτιαχνε γλυκά και τάιζε το θεία σου. Ήταν μια πολύ τρυφερή, ενώ λέγανε ότι ο Μινωτής ήταν σφιχτός και στο συνέστημα. Ναι, στο... ναι, ναι. Τον γνωρίσατε το Μινωτή? Βεβαίως. Είμαι γέρος. Και καλά, έζησε και πολύ μετά την Παξινού ο Μινωτής. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Και πότε παίρνετε την απόφαση ότι εσείς το φτωχαδάκι θα φύγετε για Αμερική για σπουδές? Γιατί η Αμερική μου έδωσε υποτροφία. Και εκεί είμαι υποτροφία. Ναι, πρέπει μετά να μιλήσουμε να μας πείτε πώς παίρνατε υποτροφίες. Τέλος πάντων. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Όχι, όχι, όχι. Πάτε με υποτροφία στην Αμερική. Πάω στο Πανεπιστήμιο του Yale και με υποτροφία να σπουδάσω διπλωματία και το ένα και το άλλο. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο άρχισα να κάνω θέατρο συνέχεια. Και με φώναξε ο Κοσμήτωρας και μου λέει, και δεν τα πήγαινα πολύ καλά, γιατί ήθελα να πάρω και χημεία και το ένα και το άλλο, δεν ήξερα. Η μητέρα μου έπρεπε να γίνω δικηγόρος, γιατρός, μοναχοπέδι με μεγάλωσε, ήμουνα τα πάντα. Και μου φώναξε και μου λέει, δεν τα πας πάρα πολύ καλά. Λέω, το ξέρω και φοβάμαι, θα χάσω και υποτροφία κλπ. Και μου άνοιξε ένα φάκελο. Ο Κοσμήτωρας τώρα λέτε. Ο Κοσμήτωρας. Και μου έδειξε όλο το καινούριο το πρόγραμμα και μου λέει, χαίρομαι που το βλέπεις ότι δεν πας καλά και αυτό είναι το καινούριο στο πρόγραμμα, γιατί για αυτό το πρόγραμμα σε φέραμε και όχι για τα άλλα. Αλλά σε αφήσαμε να το καταλάβεις μόνος σου. Και ήταν όλα τα θεατρικά και λογοτεχνικά κλπ. Μας περιγράφεται μια ζωή που μέχρι τώρα ακολουθεί μια διαδρομή σαν να είναι προδιαγεγραμμένη, σαν να ήταν όλα για να ακολουθηθούν. Δεν ήταν όλα μαγικά και ιδανικά πλασμένα, αλλά βλέπουμε ότι με μια δική σας συνεχή προσπάθεια έρχονται όμως όλα και προστίθενται για να φτάσετε εκεί που τελικά ήταν ο προορισμός. Με ρωτήσατε προηγουμένως αν πήρα αυτή την απόφαση μόνος μου να κάνω αυτό το έργο. Και ήθελα να σας απαντήσω, αλλά άλλαξα τη συζήτηση. Κάτι τέτοια πράγματα
έρχονται σε σένα, δηλαδή σε προσκαλούν. Βέβαια, το θέμα είναι, σε προσκαλούν ή είσαι έτοιμος για ορισμένα πράγματα και όταν έρχεται η πρόκληση ή η πρόσκληση, αντιδράς, κάτι συμβαίνει. Εσείς με τον Σωκράτη συναντηθήκατε δηλαδή στο σωστό timing το 2004. Άρχισε το 2001, είναι τώρα αρκετά χρόνια. Το 2001 με πλησίασε μία πολιτιστική κέφαλος, όλοι οι κεφαλονίτες στην Αστόρια. Γιάννη μου είναι το, γιατί ήμουν πάντα εκείνος στον οποίο ερχόντουσαν. Είμαι ίσως ένας από τους πιο γνωστούς Ελληνοαμερικανούς αυτά τα θέματα. Και πάντα με πλησιάζουν για πράγματα τα οποία έχουν να κάνω ποίηση, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, σε διάφορες εκδηλώσεις κλπ. Και μου είπαν, είναι έτος Σωκράτη, η UNESCO, το 2001 ήταν έτος Σωκράτη της UNESCO. Εδώ δεν το πήραμε χαμπάρι στην Ελλάδα, που είναι η χώρα που τον γέννησε και τον δηλητηρίασε. Και μου λένε, θα ήθελες να μας κάνεις μια ανάγνωση στα ελληνικά της Ελλάδας. Λέω, χαρά μου. Το ξαναδιάβασα και τότε, γιατί βλέπετε ότι στο γυμνάσιο, ακόμη και στο κολέγιο, δεν είχα πιάσει το χιούμορ, τη γλύκα, όλα αυτά που σας περιγράφω. Γιατί τα παιδιά, όταν τους δίνουμε αυτά τα κείμενα, μια βαρύτητα το βλέπουν. Και είναι και οι καθηγητές. Λίγοι είναι οι δάσκαλοι που θα επιτρέψουν. Να σας πω ένα πράγμα. Οι χειρότεροι, οι πιο αυστηροί κριτές της δουλειάς μας στον κόσμο είναι οι Έλληνες. Γιατί μου λένε, μα πώς μπορείτε και παρουσιάσετε τον Σωκράτη σαν να έχει χιούμορ. Δεν το γνωρίζουν αυτό γι' αυτό. Ναι, και λέω, μα παιδιά, τι ξέρετε, ήταν αυτό και εκείνο. Ξέρετε ότι ήταν ξυπόλυτος, ξέρετε ότι έλεγε, ξέρετε ότι έλεγε τον αυτό το άλλο γόμιγα. Ναι. Λέω, σκέψου, βάλε ένα και ένα. Ένας άνθρωπος που λέει ότι ο σκοπός μου στη ζωή είναι να έρχομαι σας τσιμπάω στο πισινό. Στο πισινό, ναι. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ και αυτοσαρκάζεται. Αυτό όμως δεν το διδάσκονται στο σχολείο, να ξέρετε. Γιατί και εμείς θεωρητικής κατεύθυνσης, όταν μας έδιναν τα κείμενα, είτε για να τα μεταφράσουμε, το άγνωστο, το προσεγγίζαμε όλο αυτό και με μία αγωνία αγχωδώς, αγχωτικά, αλλά και με μία άλλη βαριά διάθεση. Βαριά διάθεση, ούτε καν μπαίνουμε να επισέλθουμε στο μήνυμα το οποίο λέει, ή πόσο μάλλον να κάνουμε εικόνα μιας άλλης εποχής σε έναν άνθρωπο να συνδιαλέγεται. Και νομίζω ότι αν προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα, είναι ότι θα ήταν καλό να κοιτάξουμε την κληρονομιά μας, όχι μόνο τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα και τον ένα και τον άλλο και τον Όμηρο και όλους και τους Βυζαντίνους κλπ. Όχι με τόσο δέος. Γιατί αυτό το δέος τους κάνει αυτά τα ιερά τέρατα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Αλλά όταν καταλάβουμε ότι αυτά τα ιερά τέρατα ήτανε, μυρίζανε, δεν εμπλενόντουσαν, πήγαιναν στο μπάνιο, κάνανε την τουαλέτα τους κλπ. Ήταν τροτοί και ανθρώπινοι. Καθημερινοί άνθρωποι. Να σας πω, έχω την αίσθηση από αυτά που λέμε ότι έχουμε στεγνώσει από την ανθρωπιά τους αυτούς τους προγόνους με το τεράστιο έργο που μας άφησαν κληρονομιά εδώ στην Ελλάδα. Δεν τους γνωρίσαμε ανθρώπινο. Ενώ στο εξωτερικό έχουν μια άλλη προσέγγιση. Επειδή δεν και έχουν αυτό το βάρος, δεν έχουν αυτό τον επιπλέον βαρύ σεβασμό. Τον βλέπουν αντικειμενικά. Σου λέει αυτό το πράγμα έχει χιούμορ. Πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ανέβασα μαζί τους συνεργάτες μου στο Μέγαρο μια ολονύχτια ανάγνωση τραγούδισμα της Οδύσσιας. Με 215 ανθρώπους που ο ένας μετά τον άλλον τραγουδήσανε το κομματάκι τους από την Οδύσσια. Με τη γλώσσα τους, με το χιούμορ τους, το κάνανε rapping, το τραγουδήσανε, το κάνανε. Μια στις πιο συγκινητικές, 1000 άτομα και παραπάνω, κλαίγανε. Το κάνανε δικό τους όμως. Το κάνανε δικό τους. Καταλάβανε ότι ο Όμηρος έχει μεταφραστεί 187 γλώσσες. Και κάθε κουλτούρα τέτοια τον θεωρεί δικό της. Αυτό που λέτε για την κουλτούρα όμως, ένα έργο, και κυρίως αναφέρομαι στους πιο νέους, όταν θα ακούσουν Σωκράτη τώρα, ίσως να πούνε ότι αυτά είναι για τους κουλτουριάριδες. Δεν είναι και τόσο άμεσα καταληπτό αυτό το οποίο μας περιγράφετε εσείς και το κάνετε τόσο δελεαστικό, ξυπνώντας την επιθυμία να το παρακολουθήσουμε έστω και από περιέργεια. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, η γλώσσα στην οποία μιλάτε είναι τα ελληνικά, η δημοτική, εννοώ για εδώ για τις παραστάσεις, ή η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και ποιος θα την καταλάβει αν είναι το αρχαίο ελληνικό. Βάλτε μας λίγο έτσι μέσα στο κλίμα. Νεοελληνική μετάφραση της Ηλέκτρας Ανδρεάδη, εκδόσεις Κάκτος. Αυτό είναι το κείμενό σας. Έτσι. Μια και λέγαμε για Οδύσσια, στη δική σας την Οδύσσια. Αλλά πρώτα-πρώτα δεν είναι ολόκληρο, γιατί αλλιώς θα ήταν 4 ώρες. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος. Δηλαδή και τη Ανδρεάδη την μετάφραση διαβάσεις. Αν δεν το ξαναδιαβάσεις, δεν βλέπεις εύκολα την ηρωνία της και το χιούμορ της.
Αλλά αν το δεις και το δουλέψεις και του δώσεις μια αυτήν, πετάει. Κύριε Σημεωνίδη, να επιστρέψουμε στη δική σας Οδύσσια. Ναι. Σημεωνίδης, με συγχωρείτε. Ναι, βάλαμε απλά για να το λέμε σωστά. Αλλά ήθελα να πω ότι και στον Όμηρο μέσα, που τον βλέπουμε σοβαρά βέβαια. Έχει τόσα πράγματα, έχει τόση κωμωδία, έχει τόση γλύκα, έχει τόσα τα πάντα. Λύστε μου μία απορία. Πήγατε για σπουδές στην Αμερική, αλλά μείνατε και ζήσατε εκεί. Μας είπατε λόγω Χούντας, δεν επιστρέψατε. Και επειδή ήμουνα Κωνσταντινοπολίτης, ήμουνα αλύτρωτος Έλλην. Και να έρθω, δεν είχα πάει στρατό γιατί δεν με θέλανε στρατό. Τότε το 65 που φοιτήσα από το σχολείο. Οπότε πήγα στην Αμερική και συμμαθητές μου που ήταν πάλι από την Κωνσταντινούπολη, αλύτρωτοι Έλληνες, δεν είχαν πάει στρατό, γυρίσανε αθώα στην Ελλάδα τον καιρό της Χούντας και τους πιάσανε, τους βάλανε στο στρατό και χάσανε υποτροφίες, χάσανε τα πάντα. Και το πιάσα αυτό και έμεινα. Έτσι μείνατε. Έμεινα μέχρι αυτή το τέλος. Αυτή η νοσταλγία και ο νόστος για να γυρίσετε πίσω στην Αθήνα, στη μητέρα σας, δεν τη νιώσατε? Η μητέρα μου με ακολούθησε εκεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Από πίσω. Αυτό το ξέρετε εσείς. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν γύρισα, είχα παντρευτεί, δεν μπορώ να πω ότι είχα εξαμερικανιστεί, γιατί πάντα είχα. Περηφανεύομαι να λέω, και αυτό δεν είναι κακό, υποτιμώ τους Ελληνοαμερικανούς, δεν έγινα ποτέ Ελληνοαμερικανός. Έγινα Αμερικανός σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ξέρω πώς να τρέξω ορισμένα πράγματα. Έχω τη διαχειριστική μανία των Αμερικανών. Αλλά είμαι Έλληνας. Διεκπεραιωτικά έχετε αυτή την αμερικανική μανία κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως βαθιά Έλληνας. Ναι, είμαι δηλαδή κατάρα και ευλογία. Κατάρα. Είστε χυμαρόδης και ειλικρινά δεν μας φτάνει ο χρόνος μιας τηλεοπτικής συνέντευξης για να μας λύσετε ίσως απορίες και ερωτηματικά τα οποία γεννιούνται, και έχετε μια διάθεση και μια πηγαία έτσι όρεξη για ζωή που φαντάζομαι ότι όλο αυτό βγαίνει. Δεν ξέρω αν σας έχει επηρεάσει ο Σωκράτης και οι πτυχές του, αλλά πραγματικά είστε ένας άνθρωπος. Με έχει επηρεάσει. Είναι πάρα πολύ και πολλοί ωραίο αυτό που λέτε. Με ρωτάνε και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί η συζήτηση πραγματικά η οποία μπορεί να κρατήσει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο τώρα μας ξαλαφέρνει την άνοιξη, St. John's Πανεπιστήμιο στην Ανάπολης της Maryland. Αρχίσαμε σε 7.30, τελειώσαμε στις 9 και η συζήτηση τελείωσε στις 5 το πρωί. Α, τόσο καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να θυμίσουμε στους φίλους που μας βλέπουν από τα σπίτια τους ότι μας δίνετε ραντεβού στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου αύριο Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή. 9.30 λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.